Ο ίδιο ο Πρωθυπουργό και το επιτελείο τη κυβέρνηση παίρνουν πλέον στα χέρια του το θέμα του αεροδρομίου Καστελίου και τη προσέλκυσης ξένων επενδυτών. Το θέμα αναμένεται να τεθεί στην Κίνα, όπου θα ταξιδέψει ο Πρωθυπουργό μέσα στο Μάιο, επιβεβαιώνοντα ότι οι εξελίξει για το μεγάλο επενδυτικό έργο τη Κρήτη. Είναι ραγδαίες και παρακολουθούνται πλέον στενά από την κυβέρνηση. Στην κορυφή των προτιμήσεων των Κινέζων επενδυτών είναι τα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας και κυρίως αυτό του αεροδρομίου Καστελίου, όπως προέκυψε ήδη από τις επαφές. Αναφορικά με την Κίνα, η επιτυχημένη επένδυση της Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά όχι μόνο συνέβαλε στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του λιμένα, αλλά προσελκύει, όπως την περίπτωση της Hewlett Packard, νέες επενδύσεις στη χώρα μας. Ανταποκρινόμενοι στο επενδυτικό ενδιαφέρον, επιταχύνουμε τις αποκατοικοποίησεις και προχωράμε σε σβή, όπως το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλη βουλευτέ τη Κρήτη παρακολουθούν τι κινήσει τη κυβέρνηση. Ο βουλευτή Ηρακλείου τη Νέα Δημοκρατία Λευτέρη Αβγενάκη σημείωσε. Με στρατηγική και σωστό σχεδιασμό, η κυβέρνηση δια του Πρωθυπουργού κυρίου Σαμαρά αλλά και του αρμόδιου Υπουργού κυρίου Χατζηδάκη κινείται για την αξιοποίηση τη σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτης κρατική περιουσία αλλά και για την υλοποίηση συστηματικών αναπτυξιακών έργων για τη χώρα και για την Κρήτη. Στο πλαίσιο αυτό, σύντομα θα γίνουμε κοινωνοί και θα κληθούμε να καταθέσουμε τι δικέ μα απόψει των τοπικών φορέων και πολιτών για το πολυσυζητημένο έργο του αεροδρομίου Καστελίου αλλά και για μια σειρά άλλων αναπτυξιακών έργων. Πιο επιφυλακτικό εμφανίστηκε ο βουλευτή Ηρακλείου και μέλο τη πολιτική γραμματεία του Ενωτικού Μετόπου Γιάννη Μιχελογιανάκη, που αναφέρει ότι δεν έχει εκφραστεί η τοπική κοινωνία για το έργο. Να έχουμε ήδη του Κινέζου που να μιλάνε για μια επένδυση ένα δι. Ο πρωθυπουργό αυτέ τι μέρε. Πηγαίνει για αυτή τη δουλειά σε μια Ελλάδα όμως ξεπουλημένη και όχι δίθεν ιστερή, ισχυρή όπως ήταν κάποτε. Σε αυτό το ζήτημα, με αυτά τα χαρακτηριστικά που είπα, ρωτώ ως βουλευτής και ως Μιχαλογιαννάκης. Πού ακούγεται ο Δήμος Μίνω Απεδιάδος, πού ακούγεται η περιφέρεια για τις πύλες εισόδου και εξόδου του νησιού μας. Πού ακούγεται η τοπική κοινωνία. Πέρα από το πότε και υπό ποιε προποθέσει θα προχωρήσει το μεγάλο έργο, το μόνο βέβαιο είναι ότι στην κορυφή τη ατζέντα τη συζήτηση στην Κίνα θα βρεθούν το Καστέλι και το αεροδρόμιο Ελευθέρω Βενιζέλο. Οι Κινέζοι και οι Ρώσοι είναι δύο από του βασικότερου ε, αυτή τη στιγμή ε, χώρε, από τι οποίε προέρχεται πολύ μεγάλο και ουσιαστικό ενδιαφέρον τόσο για ιδιωτικά project, όσο ίσως και περισσότερο για project. Ε, Υποδομών. Κινέζικες κοινοπραξίες Κολοσσί επιθυμούν να μετατρέψουν την Ελλάδα σε διαμετακομιστικό κέντρο με στόχο την προώθηση των κινέζικων προϊόντων στην Ευρώπη. Κομβικό ρόλο θα έχει η Κρήτη.